Γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσω περί οργάνωσης HomeLab με τη χρήση Dashboard. Όπως έχω πει και σε παλαιότερο επεισόδιο, σε ένα HomeLab μπορείς να βάλεις ό,τι θες. Παλαιότερο hardware ή νέο, 12-πύρνες επεξεργαστές και rack-mounted server έως και cluster από Raspberry Pi. Το μόνο δεδομένο είναι ότι η χρήση του κυρίως καλύπτει δύο κατηγορίες. Να σερβίρεις υπηρεσίες για οικογενειακή χρήση, παραδείγματος χάρη multimedia και backup, και δοκιμές πάνω σε πολύπλοκα δίκτυα, λειτουργικά και οτιδήποτε θα ήθελες να μάθεις ή να πειραματιστείς για να το εφαρμόσεις σε production. Σταδιακά είναι λογικό πως θα έρθεις αντιμέτωπος με πολλά web app, με διαφορετικές IP και πόρτες. Δεν θες και δεν θα βόλευε ένας bookmark manager. Θες κάτι καλύτερο οργανωμένο και πιο ελκυστικό στο μάτι. Εδώ έρχονται να βοηθήσουν κάποια open source dashboard. Θα αναφερθώ σε 5 από αυτά που έχω χρησιμοποιήσει παλαιότερα ή ακόμη χρησιμοποιώ, links και τα οποία θα βρείτε στα notes. Το πρώτο είναι το Organizer. Σε αυτό φτιάχνεις account ή συνδέεσαι μέσω Plex, MB ή LDAP. Μπορείς να έχεις custom tabs για τις διάφορες υπηρεσίες σου και να βάσεις στην sidebar pins με αυτά που είναι τα πιο σημαντικά για σένα. Προφανώς είναι responsive και παίζει μια χαρά και από mobile. Έχει έτοιμα icons και για πολλές υπηρεσίες, αλλά μπορείς να κάνεις upload και custom. Μπορείς να διαχειριστείς τους χρήστες και ο καθένας να έχει το δικό του dashboard και προφανώς και αυτό, όπως και όλα τα άλλα dashboard, είναι διαθέσιμο μέσω Docker. Το organizer όμως είναι συνήθως για multimedia, δηλαδή να σου δείχνει τα TV shows και τις ταινίες που έχεις κατεβάσει ή τα επόμενα επεισόδια κάποιας σειράς και γενικότερα είναι multimedia oriented. Φυσικά μπορείς να βάλεις και άλλα μέσα, έχει και κάποια δικά του templates για πολύ γνωστά self-hosted applications, αλλά μπορείς να προσθέσεις κάποια custom. Δεύτερο dashboard είναι το SUI, SUI. Τώρα γι' αυτό δεν έχω να πω και πολλά, γιατί το συγκεκριμένο είναι πολύ απλό, ουσιαστικά είναι minimal. Είναι μια σελίδα που έχει ημερομηνία και ώρα, της αλλάζεις χρώμα, κάνεις edit τον κώδικα ώστε να φαίνονται τα application σου και κάποια bookmarks που βάζεις. Μικρά εικονίδια και για τους λάτρεις του μινιμαλισμού είναι ό,τι πρέπει. Για αυτούς που δεν τρελαίνονται με το eye candy θα ήταν το τέλειο. Όταν όμως θες κάτι πιο ωραίο, ειδικά όταν έχεις πάρα πολλά applications και δεν θες κάτι μονότονο, θες κάτι λίγο να σπάει, θες λίγο παραπάνω eye candy, εκεί έρχεται το Dash Machine. Αυτό είναι ένα υπέροχο interface, το οποίο πριν από ένα χρόνο περίπου είναι το τελευταίο commit σε σχέση με τα άλλα που έχουν πιο πολλά χρόνια να κάνουν commit οι developers τους. Έχει custom backgrounds και icons, μπορείς να κάνεις pin κάποια apps στην sidebar, την οποία μπορείς και να κρύψεις. Μπορείς να βάζεις tags στα διάφορα apps για να τα βρίσκεις πιο εύκολα. Έχει app templates για διάφορα γνωστά self-hosted applications και οι tabs είναι ουσιαστικά σαν κάρτες και έχουν διαφορετικά είδη. Επίσης μπορείς να προσθέσεις και διάφορα plugins από διαφορετικές πηγές. Το καλό είναι ή το κακό για κάποιους ότι όλα αυτά ρυθμίζονται σε ένα απλό αρχείο ini. Τέλος έχει δικό του σύστημα login και υποστηρίζει όπως το organizer πολλαπλούς χρήστες. Το τέταρτο dashboard που θα αναφερθώ είναι το Homer. Το Homer διαθέτει και αυτό ένα αρχείο YAML για να ρυθμιστεί. Έχει ένα πολύ clean web UI, όχι τόσο minimal όπως το SUI, ούτε τόσο eye candy όπως τα άλλα που ανέφερα. Μπορείς να κατηγοριοποιείς τα apps σου και να προσθέσεις bookmarks. Έχει και δικό του σύστημα για να ψάξεις τα applications και τα bookmarks σου. Ένα ακόμα feature που έχει είναι τα optional notice message. Ως εδώ, αυτά. Το πέμπτο dashboard είναι το Heimdall, που μαζί με το Homer είναι αυτά που χρησιμοποιώ και προσωπικά όσο και στη δουλειά. Το Heimdall έχει και αυτό κάτι σαν app templates, όπου τα διαλέγεις από ένα drop-down μενού και απλά προσθέτεις το URL με την IP και το label που θες, γιατί μπορεί να έχεις το ίδιο application σε διαφορετικά μηχανήματα ή σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές, άλλο να είναι σε ARM και άλλο να είναι σε εξεντράπητο. Εκτός των standard app templates, υπάρχουν και κάποια άλλα που συνδέονται με τα APIs των προγραμμάτων και δείχνουν παραπάνω πληροφορίες χωρίς να πας σε νέο tab στο εκάστοτε application. Προφανώς μπορείς να ανεβάζοντας τη δικιά σου φωτογραφία να προσθέσεις και άλλα apps ή bookmarks.
Έχει επίσης δυνατότητα να κάνεις search σε Google, Bing, DuckDuckGo και άλλα μέσα από την ίδια σελίδα. Άρα μπορείς άνετα να την έχεις homepage. Επίσης μπορείς να βάλεις τα apps που είναι σε μορφή καρτέλας σε ξεχωριστά tags για καλύτερη οργάνωση και να διαχειριστείς την SQLite database του κατευθείαν μέσω open source εργαλείων όπως το DB Browser for SQLite. Με ένα απλό restart του container, οι αλλαγές και υποστήκες εμφανίζονται άμεσα. Τώρα, το τι θα χρησιμοποιήσει ο καθένας έχει να κάνει με το τι θέλει να βλέπει και αν τον ενδιαφέρει ένα multi-user environment ή όχι. Προφανώς, μπορείς να συνδέσεις το ένα dashboard με το άλλο και αν κάτι είναι πιο sensitive, να ζητάει authentication. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και στο εργασιακό σου περιβάλλον, φυσικά. Το να βλέπεις τώρα αν κατέβηκαν torrent ή πότε είναι το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς, δεν απαιτεί credentials. Επίσης, το να βλέπεις το service status κάποιων site όπως για Office 365, Slack ή οτιδήποτε άλλο, είναι public knowledge, δεν χρειάζεται authentication. Το να θες όμως να μπεις στο vSphere cluster σου ή σε container orchestrator interfaces ή στο centralized endpoint protection σύστημα της εταιρείας σου, που μπορεί να είναι locally hosted ή και στο cloud, εκεί αν δεν θυμάσαι local ή cloud URL, καλό είναι το dashboard να σου ζητάει credentials πριν σε πάει στα bookmarks που έχεις για αυτές τις υπηρεσίες. Το καλό είναι ότι όλα αυτά είναι open source, loose resources και σου δίνουν την πληροφορία που θες άμεσα στα χέρια σου. Λίγος κόνος ενασχόλησης και θα σε βοηθήσει σίγουρα όταν θα καίγεσαι και κάτι θα έχεις ξεχάσει. Αυτά για σήμερα. Έρχεται σουκού, οπότε καλά μπάνια σε όλους και όπως πάντα να φροντίζετε τον εαυτό σας και να φροντίζετε ο ένας τον άλλον.